Στην απόλαυση του τσαγιού συμβάλλει κυρίως η ποικιλία του. Το άρωμα του τσαγιού δεν εξαρτάται μόνο από το φυτό. Η προέλευση, το γεωγραφικό ύψος, το κλίμα, το έδαφος, η σοδειά και φυσικά και η επεξεργασία συμβάλλουν στη γεύση του τσαγιού. Έντονη, απαλή, ιδιαίτερα αρωματική ή λεπτή, για παράδειγμα. Οι συλλέκτριες επιλέγουν τα τρυφερά φύλλα με μία μέθοδο που είναι όμοια σε κάθε χώρα που παράγει τσάι. Two leaves and one bud. Δύο φύλλα, ένα μπουμπούκι. Ανάλογα με το κλίμα, την εποχή ή το υψόμετρο, το πεδίο καλλιέργειας είναι έτοιμο για σοδιά κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες. Οι θάμνοι έχουν φουντώσει εκ νέου και το μάζεμα των δύο φύλλων και του ενός μπουμπουκιού μπορεί να ξαναρχίσει. Μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ποσοτήτων. Για ένα κιλό έτοιμου μαύρου τσαγιού, πρέπει να μαζευτούν 4 κιλά πράσινα φύλλα. Όταν οι συλλέκτριες γυρίζουν από τη σοδιά με τα γεμάτα καλάθια τους, έχουν κερδίσει επάξια ένα τσάι για να χαλαρώσουν. Αρχικά πάντως, διαπιστώνεται με ζύγισμα η ατομική τους απόδοση στο μάζεμα και καταγράφεται στη μισθολογική κατάσταση. Η πληρωμή αργότερα εξαρτάται από αυτήν. Το σύνολο της σοδειάς αποθηκεύεται κατόπιν σε σάκους 10 κιλών και μεταφέρεται όσο το δυνατόν ταχύτερα στην κοντινότερη βιοτεχνία τσαγιού. Εδώ, το τσάι απλώνεται σε τεράστια δίκτυα αυλακιών, όπου παραμένει για τις επόμενες 12 με 18 ώρες και μαραίνεται σιγά-σιγά σε απαλές θερμοκρασίες. Από τη στιγμή αυτή, αρχίζει η παραδοσιακή παραγωγή του τσαγιού. Η Ronnefeldt επεξεργάζεται τσάγια μόνο παραδοσιακά, από πεποίθηση ότι το τσάι δέχεται με τον παραδοσιακό αυτό τρόπο την αναγκαία τεχνική φροντίδα που είναι απαραίτητη για να προκύψουν τα λεπτά του αρώματα. Αρχικά, γίνεται το προσεκτικό ελεγχόμενο τύλιγμα. Οι δίσκοι, περιστρεφόμενοι με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, διασπούν, ασκώντας μεταβαλλόμενη πίεση τα κύτταρα των φύλων, χωρίς να τα καταστρέψουν. Μόνο έτσι προκύπτουν πολλά μεγάλα φύλλα. Σε αυτή τη διαδικασία, ο χυμός των κυττάρων ενώνεται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Είναι η αρχή της ζύμωσης. Η ζύμωση είναι η διαδικασία οξείδωσης του κυταρικού χυμού που προέκυψε από το τύλιγμα. Σε αυτή τη φάση των 2-3 ωρών, το τσάι ηρεμεί και οριμάζει. Το φύλλο παίρνει ένα μπρούτζινο χρώμα και παράγει το γνωστό άρωμα. Από την προσοχή κατά τη ζύμωση και από το ταλέντο του τεχνίτη της ζύμωσης εξαρτάται η ποιότητα του έτοιμου τσαγιού. Μετά, τα οξυδωμένα φύλλα περνάνε στο στεγνοτήρα για περίπου 20 λεπτά σε καυτό αέρα 90 βαθμών Κελσίου. Και εδώ όμως απαιτείται η ίδια φροντίδα, ώστε το τσάι να μην αποκτήσει τη γεύση καμένου προϊόντος. Στο στεγνοτήρα αποκτά το σκοτεινό χρώμα από το οποίο έλαβε το όνομά του, μαύρο τσάι. Από το μάζεμα έχουν μεσολαβήσει 20 ώρες. Το τσάι είναι έτοιμο και θα ταξινομηθεί ανάλογα με τα μεγέθη του φύλου σε τσάι φύλου, σπασμένου φύλου, broken, τριμάτων, fannings και σκόνης, dust, περνώντας από κοκκίνισμα. Ανάλογα με την κατανομή σε ποικιλίες, το τσάι συσκευάζεται σε ειδικούς σάκους και περιμένει αποθηκευμένο για να μεταφερθεί. Οι σάκοι είναι επενδυμένοι με φύλλο αλουμινίου και είναι απόλυτα αεροστεγείς. Το τσάι παραμένει φρέσκο και αρωματικό. Μέχρι εδώ, όλη η δουλειά γίνεται με το χέρι. Ήδη όμως από το στάδιο του μαρασμού, αρχίζει η επιτάχυνση. Ο χρόνος μαρασμού μειώνεται, κάτι που βέβαια δεν βελτιώνει την ποιότητα. Το προσεκτικό τύλιγμα, όπως γίνεται παραδοσιακά, εδώ καταργείται εντελώς. Αυτή η μέθοδος παρασκευής λέγεται CTC. Αυτή η πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδος δεν έχει ως αποτέλεσμα κορυφαία ποιότητα, αλλά μόνο μικρές διαστάσεις σπασμένων φύλων, τριμάτων και πολύ περισσότερο σκόνης. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το φρεσκομαζεμένο τσάι μεταφέρεται αμέσως μετά την άφιξή του στη βιομηχανία σε ένα τούνελ καυτού ατμού.
εκεί φουσκώνει τον ατμό για 2 λεπτά σε θερμοκρασία 110 βαθμών Κελσίου. Η διαδικασία αυτή απενεργοποιεί τα ένζημα στα οποία οφείλεται η συγκεκριμένη ζύμωση και τα φύλλα δεν μπορούν πια να οξυδωθούν. Στην Κίνα, θερμαίνουν τα φρέσκα φύλλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε ένα πολύ καυτό τηγάνι. Και εδώ τα ένζημα απενεργοποιούνται εξίσου. Η ζύμωση παραλείπεται και το τσάι διατηρεί το πράσινο χρώμα του. Μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής παράγονται μεγάλης κλίμακας τσάγια, άψογα οξυδωμένα, ολόκληρου ή σπασμένου φύλου, όπως απαιτούνται για τα κορυφαία τσάγια της Ronnefeldt. Σε αντίθεση, η κατηγοριοποίηση κατά την παραγωγή CTC μόνο κατηγορίες σπασμένου φύλου, τριμάτων και σκόνης.